Να παραμείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, θα συνομιλήσουμε με τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Αλεξάνδρου Πόλεως, κύριε Άνθιμο. Σεβασμιότητα, όπως είδατε, παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα του ΕΡΑΝ όπως εσείς τα δημοσιοποιήσατε. Εγώ η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι η εξής. Εγκαινιάσατε με την ποιμαντορία σας τα τελευταία χρόνια μια πρωτοφανή για τα δεδομένα όχι μόνο της Εκκλησίας, της κοινωνίας μας, διαφάνεια στη διαχείριση των χρημάτων, των εσόδων που έχει η Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, και ήταν κάτι ασυνήθιστο και στους πολίτες και όπως λειτουργούσαν μέχρι τώρα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, και γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, είσαστε κοινωνός πιο πολύ ίσως από μένα, το γεγονός ότι υπήρχαν πάντα πολίτες τα τελευταία χρόνια οι οποίοι αφισβητούσαν ότι γίνεται διαχείριση με τον καλύτερο, διαφανέστερο τρόπο και που αποδίδονται. Εσείς σπάσατε αυτό το ταμπού και εδώ και χρόνια δεν δημοσιοποιείτε μόνο τον ΕΡΑΝΟ το αποτέλεσμα, αλλά και τα οικονομικά της Μητροπόλεως. Αυτό το θέμα ήθελα λίγο να συζητήσουμε, πέρα του γεγονότος ότι σας δίνουμε το βήμα να ευχαριστήσετε όσους συνέδραμα στον ΕΡΑΝΟ. Ναι, λέει, κοιτάξτε, για μας αυτό πλέον θεωρείται δεδομένο και το βλέπω αυτονόητο. Είμαστε σε μια εποχή, γιατί να μην γνωστοποιηθούν όλα αυτά, να μην γίνουν γνωστά στην τοπική μας κοινωνία, η οποία και τα στηρίζει και τα κρατάει και τα ενισχύει διαρκώς και τα ζει η ίδια η τοπική μας κοινωνία. Δηλαδή, αν υπολογίσετε ότι γύρω στις 55 με 60 γυναίκες μετέχουν στα φιλόπτωχα κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, για 12 μήνες το χρόνο, όλα αυτά είναι γνωστά, οπότε δεν υπάρχει λόγος και του ΕΡΑΝΟΥ, αλλά αυτό που λέτε, ναι, πραγματικά περνάει από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο και παίρνω έγκριση. Υπενθυμίζω ότι στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο είναι ο εκάστοτε διευθυντής της ΔΟΗ, ο εκάστοτε νομικός σύμβουλος του κράτους της νομαρχίας, της νομαρχίας Εύρου της Παλαιάς, τώρα της Περιφέρειας. Οπότε εγκρίνονται, ναι, όλα αυτά και τα δημοσιεύω μέσα στο Γενάρη. Να ξέρουν οι άνθρωποι ότι αυτό που λέμε Ιερά Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως, τι προϋπολογισμό έχει, τι έκανε απολογιστικά στο προηγούμενο χρόνο, ποια είναι τα έσοδα και τα έξοδα των ιδρυμάτων, των δύο, του Σταυριδίου και του Ιωακημίου, ποια είναι τα έσοδα κάποιων ναών, δειγματοληπτικά βάζω ας πούμε του Μητροπολιτικού Ναού, που είναι ένας ναός με περισσότερο κόσμο και περισσότερες ακολουθίες και έσοδα, και έναν ακόμα μέσα στην πόλη, ένα στις σφαίρες, ένα στο τυχερό και ένα στα χωριά. Εκεί βέβαια είναι ελάχιστα τα χρήματα λόγω του ελάχιστου πληθυσμού. Αλλά να βλέπουν οι άνθρωποι μας ποια είναι η εικόνα της Μητροπόλεως, γιατί προσπαθώ αυτό που λέγεται τα τελευταία χρόνια τόσο άκρητα και αστεία για όσους τα ζουν. Δηλαδή έχω περιπτώσει μέσα στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο ή στα Ιδρύματα, όταν ακούνε αυτό που λέγεται για την αμύθιτη περιουσία, οι άνθρωποι γελάνε. Καλά, γιατί δεν έρχονται να τη δούνε αυτή την περιουσία. Οπότε θεωρώ αυτονόητο και πραγματικά ένα αίτημα της εποχής μας να γνωρίζουν οι άνθρωποι τι γίνονται και πώς διαχειρίζονται τα χρήματα τα δικά τους. Σεβασμιότατε, το γεγονός ότι συγκεντρώθηκαν τόσα χρήματα όσα και πέρυσι παρά την οικονομική συγκυρία καταδεικνύει την πλήρη εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στην Εκκλησία. Είναι παρά τα όσα περνούμε, η Εκκλησία αποτελεί καταφύγιο όχι μόνο για ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή την περίοδο και σε αυτή την αγωνία των συνανθρώπων μας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και ευίωνο. Κύριε Παπαδόπουλο, όπως το λέτε, δηλαδή, εγώ όταν έκανα την έναρξη του ΕΡΑΝΟ, θυμάστε, είχα γράψει αρχές Δεκεμβρίου ότι βασανιστήκαμε πριν αποφασίσουμε να γίνει ο ΕΡΑΝΟΣ φέτος ή να μην γίνει. Ακριβώς γιατί ξέρω πολύ καλά σε λεπτομέρειες ποια είναι η κατάσταση της αγοράς και κυρίως των νοικοκυριών, έτσι όπως τροφοδοτούμε από πληροφορίες από τις γυναίκες των φιλοπτώχων. Τελικά επεκράτησε η γνώμη να γίνει ο ΕΡΑΝΟΣ κι ας έχει λιγότερα χρήματα. Δεν πειράζει, να δώσουμε τη δυνατότητα σε πολλούς ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν. Πραγματικά όμως όταν γυρνούσαν τα συνεργεία και ρωτούσε με αγωνία τι είδατε, μήπως δυσκολευτήκατε, μήπως κάποιος σας είπε κάτι, μπορώ να σας διηγηθώ για πολλή ώρα περιστατικά που με συγκίνησαν και είπαν «Α, αυτός είναι ο λαός μας». Οι άνθρωποι με τη δυσκολία που ζούμε στα σπίτια, στα νοικοκυριά και στα καταστήματα είχαν κάτι έτοιμο και έλεγαν «Ναι, σας περιμένουμε, ξέρουμε τι γίνεται και ό,τι είναι εδώ βοηθήστε και από εμάς, ξέρετε βέβαια ότι τα πράγματα δεν είναι καλά». Και γι' αυτό ανακοίνωσα, εγώ περίμενα πολύ λιγότερα χρήματα και είπα μάλιστα «Να είναι ευλογημένα όσα είναι, ας είναι λιγότερα». Γιατί ξέρω την κατάσταση. Το ότι φτάσαμε να είναι σχεδόν ίσα με τα περισσινά, το θεωρώ ένα θαύμα και μια ας πούμε εκτίμηση της κοινωνίας μας
σε αυτό το έργο που με τη δική τους βοήθεια των ανθρώπων μας ταπεινά και απλά προσπαθούμε να φέρουμε σε πέρας και με τη διαφάνεια που είπατε κύριε Δούκα πρωτήτερα. Μάλιστα. Σεβασμιότητα, να περάσουμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Για πρώτη φορά δεν είμαι σίγουρος, θα μου το επιβεβαιώσετε, το Σάββατο στην αλλαγή του χρόνου θα κάνετε λειτουργία μετά τις 12. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν το έχουμε ξανακάνει. Α, πρώτη φορά θα γίνει, για πες το μας. Το βράδυ εκείνο της πρωτοχρονιάς, εγώ κάνω τον Εσπερινό στον Άγιο Βασίλειο, μετά κόβουμε μια πίτα στο Επισκοπείο για τους συνεργάτες, κληρικούς, λαϊκούς και τα παιδιά των μελών των διοικητικών συμβουλίων μας, των εργαζομένων στην Μητρόπολη κλπ. Και τελειώνουμε εκεί. Και το βράδυ πηγαίνω λίγο πριν τα μεσάνυχτα στη Λέσχη αξιωματικών. Φέτος λοιπόν, και πηγαίνω στη Λέσχη μαζί με όλους τους άλλους, ας πούμε, με τους επισήμους της πόλεως, πηγαίνω και εγώ για προστιμή των αξιωματικών μας που είναι εδώ και μερικές φορές μακριά από τα σπίτια τους, ώστε να είμαστε μαζί στην αλλαγή του χρόνου. Φέτος όμως πριτάνευσε η άποψη να μείνουμε στο ναό και να απευθυνθούμε αυτό που κάνουμε και γραπτός προχθές και τώρα με την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται σε όλα τα άτομα, σε όλους τους ανθρώπους που είναι μοναχικοί, δεν έχουν τη δυνατότητα κάπου να πάνε αυτό το βράδυ. Δεν είναι κανένα βράδυ σοβαρά ξεχωριστό από τα υπόλοιπα, αλλά έχει ένα χαρακτήρα εορταστικό. Είναι η πρώτη είσοδος, το πρώτο δευτερόλεπτο στο νέο έτος. Και επειδή το νέο έτος το περιμένουμε με τόσες, ας πούμε, με τόσο βαριά καρδιά για το τι πρόκειται να συμβεί μέσα στο 2012, γι' αυτό είπα το καλύτερο που είναι να κάνουμε, το υποδεχτούμε με προσευχή. Θα μαζευτούμε λοιπόν 10 η ώρα στον Άγιο Νικόλο, θα χτυπήσει η καμπάνα, θα κάνουμε εσπερινό σύντομο, όρθρο σύντομο, 12 η ώρα θα χτυπήσουμε τις καμπάνες στη δοξολογία για να υποδεχτούμε το νέο έτος, θα κόψω τη βασιλόπιτα μέσα στο ναό. Μέσα στο ναό τη βασιλόπιτα. Μέσα στο ναό. Θα έχετε και φλουρί μέσα. Θα έχει και φλουρί βέβαια. Μέσα. Θα διανεμηθεί. Εξάλλου η Εκκλησία πάντα ξέρει να προσφέρει ευχές και ευλογίες και συμβολικά τώρα. Θα μοιράσουμε τη βασιλόπιτα και σύντομα η θεία λειτουργία του νέου έτους θα την τελειώσουμε γύρω στη 1:00 με 1:15. Εγώ δεν θα λειτουργήσω, θα χωροστατήσω. Γιατί πρέπει να πάω την άλλη μέρα να λειτουργήσω στον Άγιο Βασίλειο, την ενορία μας που πανηγυρίζει στην Καλυθέα. Δεν επιτρέπεται ο ιερεύς να λειτουργήσει δύο φορές μέσα στο ίδιο 24ωρο. Οπότε θα πάω την άλλη μέρα εκεί. Γι' αυτό θα είμαι στο ναό, θα χωροστατήσω, θα μοιράσω ίδιος τη βασιλόπιτα στους ανθρώπους και θα ευχηθώ καλή χρονιά, την οποία θα υποδεχτούμε με προσευχή και με ελπίδα ότι ο Θεός παρά τις δυσκολίες δεν θα μας αφήσει. Άρα λοιπόν, όλους, όλα τα μοναχικά άτομα, όλους τους ανθρώπους, αντί να είναι στο σπίτι και να βλέπουμε τηλεόραση, αντί να παίζουν χαρτιά ή οτιδήποτε. Και άλλοι στα μπουζούκια. Ναι, εντάξει, ναι. Εγώ προτείνω κάτι διαφορετικό, γι' αυτό είπα ότι θα είναι το καλύτερο ρεβεγιόν της ζωής σας. Θα έρθετε μέσα στον Άγιο Νικόλο να υποδεχθούμε τον χρόνο με τις καμπάνες προσευχόμενοι και μοιράζοντας τη βασιλότητα μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό. Πολύ σημαντικό να βγούμε από τα σπίτια μας, από την τηλεόραση, σεβασμιότητα. Στα μοναχικά άτομα, όπως λέτε, να μην μείνει κανένα στο σπίτι. Να είναι όλοι στην Εκκλησία, θα είμαστε όλοι μαζί. Εξάλλου η Εκκλησία αυτό είναι κοινωνία προσώπων. Να μαζευτούμε όλοι εκεί, να υποδεχτούμε το νέο έτος με ελπίδα και με προσευχή και με χαρά και θα μοιράσουμε τη βασιλότητα και μετά θα πάμε στα σπίτια μας. Σας ευχαριστούμε θερμά, μη σας σεβασμιότητα.